Εντάξει, σίγουρα η κόκκινη κάρτα στην αρχή μας επηρέασε. Παρ' όλα αυτά, νομίζω κρατήσαμε τον έλεγχο της κυκλοφορίας. Είχαμε την μπάλα, ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλό μας και στο τέλος ήρθε και τον γκολ. Γιάννη, διαχειριστήκατε πολλές δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή, εκτός ότι μείνατε με 10, είδαμε και εμείς απ' έξω μια διαιτησία κοινώς πάρα πολύ κακή. Δεν ξέρω να συμφωνεί. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να σχολιάσω τη διαιτησία εγώ. Νομίζω πως αυτά που δουλεύουμε στην προπόνηση βγαίνουν και στο γήπεδο και παρόλο που μείναμε με λιγότερο παίχτη, είχαμε τις δυνάμεις να κρατήσουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Σίγουρα θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι το μάτς στην έδρα του αντιπάλου. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι πάμε να κάνουμε αυτό που κάναμε και εδώ και να κερδίσουμε. Γιάκο, αυτό που είδαμε όλοι είναι ότι η ομάδα δεν πανικοβλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα. Ακόμα και όταν μείνατε με 10 και με τη ζέστη αυτή και οτιδήποτε άλλο, και προσπαθήσατε να ακολουθήσετε ένα πλάνο. Πιστεύεις ότι είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται την Ολλανδία και αυτού του αριστερού προπονητή? Ναι, είναι αυτό που είπα και πριν. Η δουλειά που γίνεται από την αρχή της προετοιμασίας είναι πάρα πολύ καλή και νομίζω ότι αυτό βγαίνει και στο γήπεδο. Ευχαριστούμε. Και Γιάκο, κάτι εντάξει, σίγουρα θα, όπως είπα και πριν, θα είναι διαφορετικό παιχνίδι. Θα είμαστε με ένα παίχτη παραπάνω. Νομίζω πως πρέπει να κάνουμε αυτό που κάναμε και εδώ, να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλά.